Και μένει να θα έχουν, Παναγιώτη Στάθη. Εντάξει, πρόκειται για μια ξεκάθαρη νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ακούμε συνεχώς τη λέξη σύνθεση. Mm -hmm. ε, και το ζητούμενο είναι αν θα το καταφέρει αυτό και με τελικό στόχο, το είπε και στην επινίκια ομιλία του, ε, τη νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την κυβερνητική τροχιά. Είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρουλάκης βάζει ένα τόσο ψηλό στόχο, πολύ καθαρό στόχο, που λέει να είμαστε κυβέρνηση επόμενε εκλογέ, να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η νίκη είναι καθαρή για τον Ανδρουλάκη, η διαφορά είναι καθαρή. Κατά συνέπεια, με τα χέρια του είναι λιμένα. Δηλαδή, έχει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, μπορεί να κάνει τι επιλογέ τι οποίε θέλει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει, χωρί κόστο. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό, ακούγοντα την κυρία Διαμαντοπούλου κυρίω, αλλά και του υπόλοιπου υποψηφίου του ότι για αυτού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το είπε πολύ εύγλωτα η κυρία Διαμαντοπούλου εδώ στι Άσχε το βράδυ. Είπε δεν είναι 60 ο Ανδρουλάκης 40 ο Δούκα. Εννοεί είναι 20, 20, 20 mm. με βάση το Αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Είμαστε κι εμεί εδώ. Έχουμε καταγράψει μια πολύ ισχυρή παρουσία. Ε, και αν τουλάχιστον 29,5 είχε πάρει να πούμε όλα τα πράγματα. Ακριβώ, ακριβώ. Προφανώ σου λέει αυτή τη νέα ανθρωπογεγραφία πρέπει να την λάβει υπόψη σου με όλου του τρόπου. Θα μου πει, μπορεί να σου πει κάποιο άλλο, έστω και στη σφαίρα του φαντασιακού, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να εκλειφθεί και ω ύπαρξη μια ή την προσπάθεια δημιουργία μια ύπαρξη βαρονιών μέσα στο κόμμα. Σε φαντασιακό επίπεδο μπορεί. Μπορεί ενδεχομένω. Το σίγουρο είναι πάντως... Ναι, αλλά στην πραγματικότητα, γιατί mm. τώρα πια έχουμε μία καθαρή νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη. Πήρε 60%. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι last day που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι σε καλά ελληνικά. Αλλά γι' αυτό και του υπενθυμίζουν οι συνυποψήφοι του με πολύ καθαρό τρόπο ότι όταν λέει σύνθεση θα πρέπει να το εννοεί. Ποια είναι η σύνθεση νομίζω ότι και ο ίδιο το ερμήνευσε έτσι το προηγούμενο διάστημα. Η σύνδεση σημαίνει ότι έχω τι απόψει των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην προμετωπίδα του κινήματο και κατέγραψαν αυτά τα ποσοστά και τι εντάσσω μέσα στο πρόγραμμα, όπω εντάσσω και του ίδιου επί της ουσίας, στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Να έχουν ευδιάκριτου ρόλου, διακριτού και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο είναι κοινό αποδεκτό από όλου, φαντάζομαι. Mm. Ο στόχο είναι ένα και εκεί θα μετρηθούν στο τέλο τη μέρα όλοι. Οι εκλογέ, όταν θα γίνουν οι επόμενε εκλογέ. Και αυτό είναι το τελικό και, και το κομβικό ζητούμενο. Ακριβώ. Αυτή είναι η τελική κρίση. Λοιπόν, και το είπε στην πρώτη του ομιλία, έχει και αυτό αμέσω μετά την νίκη του, έχει και αυτό τον συμβολισμό του και μάλιστα ισχυρό. Κάτια Φωτιάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.